Σήμερα που έχουμε τη διπλή γιορτή, εθνική και θρησκευτική, η σκέψη όλων μας είναι στις οικογένειες των παιδιών που χάθηκαν στα Τέμπη. Είναι μια ευκαιρία, όπως είπα και άλλη φορά, εν ώψη του γεγονότος αυτού, να αναστοχαστούμε όλοι τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά μας. Κυρίως όμως τις υποχρεώσεις μας. Ο στόχος της και απόφαση της πολιτείας, της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι να αλλάξει η Ελλάδα σε όλους τους τομείς. Και αυτό κάνουμε σήμερα. Αλλάζουμε την Ελλάδα. Χρόνια σας πολλά. Μέρα γιορτής και χαράς για τον ελληνικό λαό και την ιστορία του. Μια ιστορία γενναίας αντίστασης και μάχης μέχρι σε σκάτων για το πολύτιμο αγαθό της ελευθερίας. Δυστυχώς το φετινό εορτασμό δεν μπορούμε να το γιορτάσουμε όπως θα θέλαμε. Γιατί υπάρχει εκείνος ο κόμπος στο στήθος μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Αυτή η τραγωδία όμως είναι μια αφορμή για αναστοχασμό, για περισυλλογή. Για να δούμε τι κερδίσαμε στο διάβα των χρόνων και τι έχουμε ακόμα να πράξουμε. Γιατί λαός που δεν ονειρεύεται και δεν αγωνίζεται για μια καλύτερη πατρίδα είναι λαός καταδικασμένος. Σε αυτόν τον τόπο χρειάζεται ακόμα μεγάλη προσπάθεια για να σφυριλατίσουμε την ποιότητα της δημοκρατίας μας και την εφαρμογή του κράτους δικαίου, για να μην χάνονται άλλες ψυχές συμπολιτών μας τόσο άδικα και να μπορέσουμε να πούμε ότι φτιάξαμε μια χώρα για την οποία είμαστε περήφανοι για μας και τα παιδιά μας. Αυτό τον αγώνα όμως είμαστε πεισμένοι να συνεχίσουμε να τον δίνουμε αταλάντευτα. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Η διπλή επέτειος της 25ης Μαρτίου του 1821 και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου μας θυμίζει τους αγώνες, την ομοψυχία αλλά και τις δυνατότητες του ελληνισμού όταν δίνει αυτούς τους αγώνες με ενότητα να έχουμε επιτυχίες. Εμείς επισημαίνουμε ότι ως νησιώτες έχουμε αυτοπεποίθηση, έχουμε δύναμη, εκπέμπουμε μηνύματα αυτοθυσίας και είμαστε εδώ για να θυμίσουμε ότι θα διδαχθούμε από τα λάθη μας και θα αγωνιστούμε για να πάμε αυτόν τον τόπο ψηλά. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους νησιώτες, σε γεωπελαγίτες, χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα.